ήταν μια πολύ απλή ιδέα. Να παντρευτούμε σε μια παραλία. Είχαμε σκεφτεί ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο, ότι θα είμαστε στην άμμο και θα τραγουδάμε και θα χορεύουμε. Και μετά άρχισαν όλα τα υπόλοιπα. Ήμασταν ένα βράδυ χαζό οι δυο μας με τον Άγγελο και τρώγαμε hot dog. Και μπήκε μέσα μια πολύ ωραία κοπέλα, πολύ εντυπωσιακή, που εγώ τη χάζευα. Και ο Άγγελε, ωραία κοπέλα αυτή, ε. Καλή, ξέρω. Ρε παιδί μου, που θα έκανες κάτι. Με κοιτάει, τι να κάνω. Ρε παιδί μου, του λέω, αν δεν υπήρχε η Τζούλια, άμα δεν είχε γίνει ποτέ. Μου λέει, ρε άλλο, σου πω κάτι. Αν δεν υπήρχε η Τζούλια, δεν ξέρω τι θα έκανα. Είναι πολύ γλυκός, είναι το πιο άκακο και ακομπλεξάριστο πλάσμα του κόσμου, είναι πολύ αστείος, είναι πολύ τρυφερός, είναι τέλειος. Έχει την ικανότητα να κάνει συναρπαστική και όμορφη ακόμα και μια βόλτα στο περίπτερο. Τόσο μάλλον μια ζωή. Αγάπη και σεβασμό για τις δύο πλευρές. Να υπάρχει αγάπη, να νιώθεις ότι αγαπάς και σε αγαπάνε και να σέβεσαι τον άλλο. Εύχομαι σε όλους όσοι είναι ανήπαντροι ακόμα να βρούνε κάτι τόσο αληθινό όσο αυτό που υπάρχει ανάμεσα στον Άγγελο και την Τζούλια. Είστε μαζί 10 χρόνια, είστε σαν να είστε μαζί 10 μέρες, είστε μια ελπίδα ότι κοίτα να δεις ότι μπορεί και μετά από 10 χρόνια πραγματικά να είσαι ερωτευμένος ενός με τον άλλο.
φιλάκι. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε το ταξίδι μας, παρέα. Αυτό είναι ένα μεταγιόν της μαμάς μου, που είναι Άλφα γιατί τηλεφωνάλιδα. Και για μένα χθες ήταν και Άλφα και Άγγελος.